Ερωτώ όμως, φθάνω εγώ? Δεν φθάνω εγώ. Και η έκκληση μου προς τον κύριο Σαμαρά ήταν να τους μαζέψουμε όλους. Γιατί δεν περισσεύει κανείς αυτή τη μάχη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πάμε σε ένα τραπέζι, το έχω πει πολλές φορές. Ο κύριος Σαμαράς και εγώ, ως αρχηγοί των δύο κομμάτων, εκείνος του μεγάλου, εγώ του μικρότερου, αλλά και η κυρία Μπακογιάννη, και ο κύριος Καραμαλής, και ο κύριος Μάνος, και ο κύριος Αντριανόπουλος, ο Κακλαμάνης, ο Ψωμιάδης, όλοι επιτέλους που μπορούμε να έχουμε μία άποψη. Να επιλέξουμε τους καλύτερους και την άλλη μέρα ο καθένας στο κονάκι του. Δεν χρειάζεται να βρεθούμε σε ένα κονάκι, ο καθένας στο δικό του. Αλλά να έχει γίνει η καλύτερη επιλογή. Να μην αφήσουμε κανένα κενό για να μπορέσουμε να νικήσουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δείχνει να έχει σημάδια σάπιου τόσα όσα ο Καραμαλής τελευταία χρονιά. Βλέπεις, σαπίζει το πράγμα. Βλέπεις, ένας φεύγει. Το πράγμα δεν τραβάει. Άρα λοιπόν έχουμε μια χρυσή ευκαιρία τώρα. Και δεν αντιλαμβάνομαι. Γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν θέλει να την εκμεταλλευτούμε. Σαφέστατα και ο κύριος Σαμαράς έχει τα πρωτεία, αν θέλει, όπως ο Πάπας. Αλλά αυτό δεν είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να απομακρύνονται άλλες δυνάμεις της ίδιας παράταξης. Όλοι μπορούμε μαζί. Εγώ θα ήθελα ένα υποψήφιο εδώ στην Αττική και να συμμετέχει ο Μάνος ως αντιπεριφερειάρχης, να σημαίνει να συμβεί και να έρθει και ο Αδριανόπουλος και να δείξουμε ένα όγκο. Να μην μπαίνει καν στο δηληστήριο της σκέψης του άλλου να ψηφίσει. Να πει, αμάν δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Δεν έγινε. Και προσπαθώ την ιστάτη στιγμή. Εγώ έχω έτοιμο τον υποψήφιο και σε μια εβδομάδα που θα μιλάμε θα μου πεις έχεις δίκιο, είναι ισχυρότερο χαρτί. Αλλά όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εάν ο κύριος Σαμαράς δεν το θελήσει να το κάνει, που εγώ τον παρακαλώ δημόσια να το κάνει για να νικήσουμε το ΠΑΣΟΚ, τότε θα κατεβάσω ένα υποψήφιο, διεκδικήσω στις δεύτερες θέσεις μόνο και μόνο για να στερήσω από το ΠΑΣΟΚ την επιλογή του. Άρα πάμε σε πρόσωπο το οποίο διεισδύει στη Νέα Δημοκρατία. Εξ όσων μπορώ να αντιληφθώ, έχει αποδειχθεί πρόσωπο, την πρότασή σας. Ένα πρόσωπο το οποίο. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Ένα πρόσωπο το οποίο να το εκτιμάς, να λες να αξίζει τον κόπο. Άρα λοιπόν, το έχετε κουβεντιάσει μαζί του, είναι έτοιμος, θα κατέβει. Άντρας ή γυναίκα? Μην με πας σε αυτή τη λογική, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Λέω, επαναλαμβάνω, το πρώτο είναι έκκληση. Μάλιστα. Εγώ την Κυριακή θα δώσω στη δημοσιότητα και στον κύριο Σαμαρά τη δημοσκόπηση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Αβραμόπουλος και Κίλιας. Και θα του πω, να τη λέει η Αττική. Πάρ' το, άνθρωπέ μου, και διαβασέ το. Δεν είναι, ξέρω εγώ, 40-41, 42-43. Όταν η διαφορά λοιπόν είναι απροσμέτρητη, τότε τι κάνεις? Είναι λάθος σου, αυτό θα του πω. Είχατε κουβεντιάσει με τον κύριο. Γιώργο μου, συγγνώμη. Εμένα με τα στενά όρια με εξυπηρετεί. Έκανε τη λάθος επιλογή να ξανακάνω εγώ το κόλπο του 2002 τότε με τον Τζανετάκο, να πεταχτώ ξανά προς τα επάνω, γιατί αν δεν είχε γίνει επιλογή του Τζανετάκου, μην κορδευόμαστε. Δύσκολα θα στεκόταν το δικό μου πείραμα. Μου δώσε την ευκαιρία ο Καραμαλής με τη λάθος επιλογή να ξεπεταχτώ. Λοιπόν, τώρα λέω, πάλι ευκαιρία είναι. Όμως, τώρα επειδή έχω κόμμα και πατάω στα πόδια μου, δεν έχω ανάγκη τέτοιων ευκαιριών. Εγώ αυτό το οποίο θέλω είναι αυτό που ήθελα τη δεκαετία 80. Να φύγει από την πλάτη μου το ΠΑΣΟΚ. Ξεκάθαρη κουβέντα. Μάλιστα. Δεν θέλω άλλο να υπάρχει αυτό το καθεστώς το οποίο καθιδρύεται, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει 11-12 περιφέρειες, αντιλαμβάνεσαι την άλλη μέρα πόσο στενάγορα θα είναι για όλους μας. Εγώ κάνω την έκκληση. Εάν ο κύριος Σαμαράς μείνει στα αστεία περί εξαπτέρυγων κτλ. Μια συνταγή επικοινωνιακή η οποία δεν περνάει. Δηλαδή, τι θα πει εξαπτέρυγων όταν στις 10 περιφέρειες θα είμαι με τους δικούς του υποψηφίους? Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Για να μην πω, ξέρω εγώ, άλλες περιγραφές που δεν ταιριάζουν σε αυτό το κλίμα που θα να δώσω. Όχι. Πρέπει να βρούμε τους καλύτερους. Δηλαδή, δεν είναι καλύτερος ο Δράκος του Τατούλη σαν επιλογή. Πρέπει να το καταλάβει. Αυτές οι αιμονές που έχει κάνουν λάθος. Τι θα πείραζε δηλαδή να πάμε με τον Τατούλη? Δηλαδή, τι είναι ο Τατούλης, το ξένο σώμα? Υπουργός ήταν. Ο Τατούλης ήταν από τους προδρόμους του Σαμαρά για να μπει στη Νέα Δημοκρατία το 2004. Επαναλαμβάνω. Από τους προδρόμους. Για ποιο λόγο όχι ο Τατούλης? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει την ευρύτητα. Ο κύριος Δράκος, ο οποίος είναι άνθρωπος σοβαρός, δεν ξέρω τι άλλο κάνει. Δεν το ξέρουν στην Αργολίδα. Δεν το ξέρουν στο σοφικό της Κορυδίας που θα ψηφιστεί. Δεν το ξέρουν στην Ερμιόνη. Ενώ τον Τατούλη το ξέρουν. Τους φώναζα λοιπόν όλο το καλοκαίρι. Βρε, πάμε με Τατούλη. Ο Τατούλης δεν κινείται στο δικό μου ιδεολογικό χώρο. Πολύ μακράν από εμένα. Πάμε όμως με Τατούλη να πάρουμε μια περιφέρεια την οποία έχουμε στην τσέπη. Θυσιάζεται μια περιφέρεια που έχουμε στην τσέπη. Τώρα ακούω ότι θα πάει κοντά και το ΠΑΣΟΚ. Ο Τατούλης με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι. Να ξέρω τον άνθρωπο τι καπνό φουμάρει. Τέτοιες επιλογές μπορούσαμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Και δεν τις κάναμε. Είναι λάθος. Είπα για τη Θράκη ή στον κύριο Σαμαρά. Πάμε με τη Χαρά την Νικοπούλου, τη δασκάλα, που είναι σύμβολο εκεί πάνω. Mm.
που συμβολίζουν με πράγματα που θα μπορούσαμε να την κάνουμε και σημαία απέναντι σε ό,τι συμβαίνει στη Θράκη. Και ο Μαπίδης, αν όχι, δεν πάμε. Του παρήγγειλα λοιπόν ότι στην Κρήτη θα σκοτωθούν μακρικοστέ οι κοντογιώργηδες. Και του λέω: υπάρχει λύση. Μου απαντούν από την Ριγίλης: δεν υπάρχει λύση. Του λέω: έχω τη λύση. Ποια είναι η λύση? Πάμε με Όλγα Κεφαλογιάννη, που ο Μητσοτάκης δεν σηκώσει κεφάλι, ξέρω εγώ, στο Βραδιογιανέικο και στους Κεφαλογιάννηδες. Πάμε με αυτό το κορίτσι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση μαζί μου. Αλλά μην διαλυθούμε. Τώρα στην Κρήτη είναι πιθανή τριχοτόμηση. Εγώ σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κατεβάσω ένα πρόσωπο που είναι και οικείο και γνωστό και πανελλήνιος γνωστό από την Κρήτη, ναι, με μεγάλο όνομα. Ποιος? Τον κύριο Μανούσα Ντουκάκη. Αχα, λοιπόν, τι θα γίνει κάτω? Μάλιστα. Εάν κατεβάσω εγώ τον Μανούσα Ντουκάκη, τι θα γίνει η τριχοτόμηση? Και λέω: ρε παιδιά, επιλογές, σοβαρές επιλογές πάμε. Βάλανε τον Πλακιωτάκη μέσα τώρα στη μηχανή και τον αλέθουνε τον άνθρωπο. Καθόλου άξιο πρόσωπο και νέος άνθρωπος. Ναι. Ποιες είναι πιο σωστές επιλογές? Εγώ τη θέτω στην κρίση της ευρυτάτης βάσης παράταξης. Είναι αυτές που προτείνω εγώ ή αυτές που προτείνει ο κύριος Σαμαράς? Περί αυτού πρόκειται. Εγώ λέω: όλα και Κεφαλογιάννη. Δικιά μου είναι. Δικιά του είναι. Δεν θα σήκωνε κεφάλι η κυρία Μπακογιάννη σηκώσει Αντάρτικο. Λέω: Τατούλης, όχι Δράκος. Ποιος είναι καλύτερος? Τέτοιες επιλογές τους είχα σε όλη την Ελλάδα. Είπα στη Θεσσαλονίκη: πάμε με τον Μπακατσέλο, που ήταν επιλογή του Καρμαλή, 6 χρόνια πρόεδρος εκθέσεως, που η οικογένεια Μητσοτάκη είναι συνδεδεμένη απολύτως και δεν κάνει διαφορετικά, που είναι κουνιάδος του κυρίου Βενιζέλου και θα πάρει το κάτι τι από το Πασόκ. Πάμε με τέτοια ανοιχτή. Πάει με μια καλή περίπτωση. Είναι σοβαρό παιδί ο Γιουλέκας, αλλά πολύ στενή. Ή τώρα θα τραβήξει από εκεί που έχει μια δύναμη. Οι Καραμαλικοί έχουν το δικό τους. Εσείς ποιον θα κατεβάσετε Θεσσαλονίκη? Περιμένω μήπως υιοθετηθεί η πρότασή μου για τον Μπακατσέλο και κατέβει ο Μπακατσέλος. Εάν δεν κατέβει ο Μπακατσέλος, θα κάνω και εκεί τις επιλογές μου. Χθες ήμουν, έκανα ένα περιφερειακό συμβούλιο. Ναι. Συζητήσαμε για τις ώρες, καταλήξαμε σε κάποια πράγματα. Διάβασα στο No News ότι η Κιλτίδης οδεύει προς το κόμμα σας. Αληθεύει? Τον κύριο Κιλτίδη, αμέσως μετά τη σύσκεψη, ναι, βρεθήκαμε και φάγαμε στις πέντε θάλασσες. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι τα κάνουν θάλασσα, είναι δικό του θέμα. Είναι δεικτικό ότι φάγατε στις πέντε θάλασσες? Δεν ξέρω, ήταν επιλογή του κύριου Κιλτίδη και του νέου μου συμβούλου για θέματα Βόρειο Ελλάδος, εξαιρέτου στελέχους μέχρι τώρα της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Βαγγέλη Καράουγλου. Να ρωτήσω το εξής, με το χέρι στην καρδιά. Είστε δημοσιογράφος και είμαι δημοσιογράφος. Και εγώ χωρίς είδηση δεν τελειώνω σήμερα. Ερώτημα: είναι κορυφαία προσωπικότητα από το χώρο της κεντροδεξιάς το πρόσωπο το οποίο θα προτείνετε και κορυφαίος πρώην υπουργός, κύριε Καρατζαφέρη? Θα είναι πρόσωπο το οποίο θα σέβεται όλος ο κόσμος, το οποίο σέβεται, ναι, και θα το εκτιμήσει όλος ο κόσμος ως επιλογή. Μάλιστα. Έχει ασκήσει εξουσία ή μάλλον συμμετείχε στα δημόσια πράγματα πριν από λίγο χρονικό διάστημα? Γιώργο, δεν νομίζω ότι σε ένα τέτοιο σοβαρό πόστο, ναι, σαν και αυτό του Πρωθυπουργού της Μισής Ελλάδος, ναι, δεν πρέπει να μπει άνθρωπος δοκιμασμένος. Εκεί απέτυχε η επιλογή του κ. Σαμαρά σε ένα φιλότιμο παιδί. Μάλιστα. Είναι πρόσωπο, από ό,τι με πληροφορούν, γύρω στα 45-55, δηλαδή μέσα στην καρδιά της ζωής, μάχημος και δυνατός. Αυτό μου λένε κάποιοι που είναι πολύ κοντά σε εσάς. Γιώργο, μου αποκλείεται να σου πει κάποιος πολύ κοντά, γιατί δεν το έχω πει σε κάθε άλλο. Το ξέρει όμως αυτός τον οποίο το είπατε. Γιώργο, η επιλογή θα, ναι, εκτιμηθεί διότως, είμαι σίγουρος. Ποιος είναι, κύριε Πρόεδρε? Ποιος είναι, κύριε Πρόεδρε? Σου υπόσχομαι σε μία εβδομάδα να τον έχεις στο κανάλι. Είναι αιώνας η μία εβδομάδα. Είναι αιώνας η μία εβδομάδα. Είναι της κεντροδεξιάς, δεν είναι? Πάτε να διαβολήσετε η κύλια τώρα, μητέρα, έτσι δεν η είναι? Η μητέρα σου περίμενε 9 μήνες, περιμένεις και εσύ 9 ημέρες. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από τα λίγα πολιτικά που μπορεί να ξέρω, είναι προσωπικότητα της κεντροδεξιάς, σεβαστή προσωπικότητα, που στόχο έχει να τραβήξει τον κόσμο του ευρύτερου χώρου. Αυτό είναι. Γιώργο, ναι, θα σου πω τούτο. Από τη στιγμή που υπάρχει τόσο πολύ ενδιαφέρον, ναι, σε όλο τον κυριακάτικο τύπο, στα ραδιόφωνα και τα σχόλια τα οποία άκουγα χθες και τώρα από εσένα, σημαίνει ότι έχουν γίνει τόσο λάθος επιλογές από τους προηγούμενους που όλοι περιμένουν τη δική μου τελική επιλογή. Θα την προφυλάξω. Έχεις δίκιο, πολύ. Αντιλαμβάνομαι πλήρως. Περιφερειακά, τώρα φτάσαμε στον Πειραιά που με ρώτησες πριν. Στον Πειραιά που με ρώτησες πριν, ναι, ήξερες την πάγια και μύχια σκέψη μου. Το ξέρω. Νομίζω ότι ο Πέτρος Αμαντούβαλος σήμερα είναι η λύση, ναι, η οποία θα δώσει αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτοεγκλωβίστηκε σε κάποιες επιλογές, ναι, έκαψε κάποια χαρτιά όταν επί δύο μήνες τα φέρνει και τα επαναφέρει και τα σβήνει και τα κάνει. Δεν νομίζω ότι κανείς θα δεχτεί σοβαρός άνθρωπος, ναι, και στο τέλος ή θα καταλήξουν σε κάποια πρόταση κικίλια
ή θα πάει προφανώς ο ίδιος ο εμπνευστής αυτής της στρατηγίας. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, με την κυρία Μπακογιάννη, ποιες είναι οι σχέσεις σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί πληθαίνουν οι φωνές, αν θέλετε, οι πληροφορίες ότι είστε πολύ κοντά στην άποψη. Όχι, Γιώργο. Εάν είμαι πιο κοντά, είμαι πιο κοντά με τον κύριο Σαμαρά και να το εξηγήσω. Αχα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μία επιλογή. Να βρεθούμε όλοι μαζί και να κερδίσουμε. Ναι. Και να πω στον κύριο Σαμαρά, όπου πήγες μόνος σου, έσπασες τη μούρη σου. Όπου πήγαμε μαζί, πήγαμε καλύτερα. Αυτή είναι η πολιτική μου. Η πολιτική της Μπακογιάννης είναι διαφορετική. Πόλεμος. Εγώ λοιπόν αυτή την πολεμική δεν τη δέχομαι. Και η διαφορά μου είναι η εξής, ότι εγώ έχω 10 χρόνια εκτός Νέας Δημοκρατίας και δεν θέλω το στραπατσάρισμά της. Η κυρία Μπακογιάννη έχει ένα μήνα και έχει άλλη στρατηγική. Δεν την κρίνω, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δεν μπορώ να συλληφθώ σε μια πολεμική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να δείξω ότι όπου πάμε μαζί μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και επιτέλους, εγώ δεν θα επιτρέψω να τσαλακωθεί αυτή η βάση με την οποία εγώ αγωνίστηκα, για την οποία πήγα φυλακή, σου θυμίζω, το 88 από τον Κουτσόγιωργα. Το θυμάμαι. Επειδή ο Σαμαράς και η Ντόρα έχουν βγάλει τα μαχαίρια. Θα τους αναγκάσω με την πολιτική που κάνω να βάλουν τα μαχαίρια στις τσέπες τους. Η παράταξη δεν θέλει διχόνοια, δεν θέλει τριχοτομήσεις. Θέλει διάλογο. Σαφώς χρειάζεται το δεύτερο κόμμα για να υπάρχουν επιλογές. Φεύγει από εμένα, καλύτερα να πάει στη Νέα Δημοκρατία παρά στο Πασόκ. Και φεύγει από την Δημοκρατία, καλύτερα σε μένα παρά στο Πασόκ. Χρειάζονται τα δύο κόμματα και εξάλλου πάντα είχε δύο κόμματα η παράταξη. Σου θυμίζω ακόμα και στην πατοκρατορία της ΕΡΕ υπήρχε το κόμμα των προοδευτικών. Λοιπόν, να συλλειτουργήσουμε για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε το χειρότερο που σήμερα είναι στα πράγματα. Αυτή είναι η θέση μου. Συλλειτουργία όλοι μαζί. Ο κύριος Σαμαράς το αποκρούει με τον δικό του ανασφαλές τρόπο. Δικό του θέμα. Η κυρία Μπακογιάννη ξυφουλκεί. Είναι λάθος. Δεν πρόκειται. Και αυτά δε τα οποία είπε ο κύριος Τζαβάρας περί τηλεκοντρόλ, νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να τα παρακολουθήσουμε με εξαιρετική προσοχή. Βέβαια, εγώ φροντίσει τη δική μου συχνότητα να μην την πιάνουν κάποια τηλεκοντρόλ. Σαφέστατα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αποκομίζω ένα κυρίαρχο σημείο της σημερινής επικοινωνίας, ότι το πρόσωπο που θα προταθεί ως περιφερειάρχης από το δικό σας κόμμα δεν θα πονέσει την κεντροδεξιά, αλλά αντίθετα θα γιάνει αρκετές πληγές. Θα τις δώσει ελπίδες της κεντροδεξιάς. Μάλιστα. Δηλαδή εκείνος ο οποίος έχει απογοητευτεί, ναι, όχι ότι είναι κακό παιδί ο Κικίλιας, είναι ένα καλό παιδί, φιλότιμο, βεβαίως, αδοκίμαστο όμως. Έτσι. Και καλό παιδί και άξιο παιδί. Θέλει χιλιόμετρα στα πόδια του. Θέλει χιλιόμετρα. Είναι μεγάλο το πόστο για να του δώσεις εξ αρχής. Λέω λοιπόν ότι ο ψηφοφόρος της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης θα βρει τον άνθρωπο που θα πει αμάν, βρήκαμε το χαρτί που θα παίξουμε. Βρήκαμε την εγγύηση, βρήκαμε εκείνον ο οποίος θα πολεμήσει την επιλογή του Πασόκ. Την οποία την περιμένω πώς και πώς για να ανοίξω εγώ τα δικά μου χαρτιά. Ο Αβραμόπουλος σας τηλεφώνησε όταν κάνατε την πρόταση να σας πει, γιατί, Γιώργο μου, γιατί ξέρω την καλή σας επικοινωνία που έχετε. Εφόσον την ξέρεις, τι με ρωτάς, Γιώργο. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια χαρά. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Μου δώσατε μια υπόσχεση, έτσι, ότι η πρώτη παρουσία του υποψήφιου περιφερειάρχη θα είναι εδώ. Να είσαι όλα αυτιά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Για. Καλή σας μέρα. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, φίλες και φίλοι. Βάζει πεπονόφλουδες, είναι αλεπού στο παζάρι. Πάμε.